Αξιολογώντας πληροφορίες, τα μέλη της αστυνομίας στην Πάφο εντόπισαν το πρωί νέα ποσότητα κροτίδος στην κατοχή νεαρού. Αφού πρώτα ερεύνησαν το σπίτι νεαρού χωρίς να βρουν οτιδήποτε, ακολούθως εντόπισαν τις κροτίδες φορτωμένες στο αυτοκίνητό του. Στα ανεβρεθέντα αναφέρθηκε ο υπεύθυνος του ΑΕ Πάφου, Νίκο Τσαπής. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 23χρονου 446 κροτίδες, 239 πυροτεχνήματα και ένα φυτό κάνναβης ύψους περίπου 50 εκατοστό. Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι το φυτό κάνναβης ήταν για δική του χρήση, ενώ για τις κροτίδες και τα πυροτεχνήματα δεν έδωσε λεπτομέρειες και εξηγήσεις. Οι αστυνομικές διευθύνσεις όλων των πόλεων βρίσκονται υποδός με αύξηση των περιπολιών για εντοπισμό όσων προσπαθήσουν να διοχετεύσουν την αγορά αριθμό κροτίδων και όχι μόνο εν ώψη και το γιορτό του Πάσχα. Ήδη πραγματοποιήθηκαν και συσκέψεις για το θέμα των λαμπρατζών και στα όσα συζητήθηκαν αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης. Ο συνολικός αριθμός των κροτίδων που έχει κατασχεθεί από τις αρχές Μαρτίου ξεπερνά τις 180.000 και αυτό είναι ένα γεγονός λόγω του ότι έχουμε αποτρέψει τη διοχέτευση αυτών των κροτίδων επικίνδυνων στην αγορά, να γίνει ο σωστός ελέγχος στις λαμπρατζές που, όπως έχει ήδη δηλωθεί, θα είναι μόνο το Αγίο Σαββάτο, ελεγχόμενες και το σημαντικό να αποτραπούν και εκεί τα οποιαδήποτε δυσάρεστα. Τα τελευταία 24 ώρα η αστυνομία εντατικοποίησε τις περιπολίες της ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή της Πύλας, που αποτελεί πηγή για προμηθευτές κροτίδων.